Πολλά σήμερα και δεν θα πω πολλά σήμερα πρώτον γιατί δεν θα είμαι αντικειμενικός, είμαι πολύ θυμωμένος με το σύστημα γενικότερα, αλλά και γιατί έχω έναν άνθρωπο πανάξιο δίπλα μου να σας τα πει με το νι και με το σίγμα που λέμε. Γνωρίζω καλά πότε δεν είμαι αντικειμενικός και έχω μάθει αυτή τη σοφία την ελάχιστη απέκτησα τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο. Να μην μιλάω πολύ όταν είμαι θυμωμένος. Είμαι πολύ θυμωμένος με αυτό το σύστημα, το οποίο κατόρθωσε μέσα από ένα φιάσκο να αναδείξει ένα επικίνδυνο πολιτικά μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή, να δημιουργήσει ιδεολογική βάση σε ένα εκλογικό σώμα που το ψήφιζε για λόγους διαμαρτυρίας και όχι γιατί υπήρχε κάποια συνοχή, υπήρχε κάποια ιδεολογική συγγένεια μεταξύ των οπαδών του, και να δημιουργήσει τις χειρότερες προϋποθέσεις σε μια περίοδο με το πιο επικίνδυνο πολιτικά κλίμα για τη χώρα μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης κοντά μου, που δεν χρειάζεται ούτε φλιναφήματα, ούτε φιλοφρονήσεις, ούτε έπαιζες έξω όμως με εμένα. Γιατί? Γιατί έχω και εγώ απέκτησα με τα χρόνια όσο γερνώ το ίδιο δόγμα. Να μην μιλάς, να τσαντίζεσαι. Ο θυμός μου λέει, ναι. Γι' αυτό βλέπεις λοιπόν ότι δεν μιλώ, δεν είμαι αρχοντιά, δηλαδή σαν το Δία που πέφτουν οι κεραυνοί και να μένει ήρεμος. Καλέ μου μήνυμα. Από τον υψηλό πυρετό είμαι στα δέκατα. Τι να κάνω κι εγώ. Όταν ξύπνησα το Σάββατο το πρωί. Και εγώ το ίδιο. Μ' άκουσες να μιλήσω, ήρθαν όλα τα κανάλια και μου λένε έλα να βγεις να μιλήσεις. Όχι, κατάλαβα. Δεν μίλησες. Όταν ξύπνησα το Σάββατο το πρωί και λέω συνέλαβαν εν μία νυχτή τους χρυσαυγίτες, τους οποίους δεν συνελάμβαναν από τα τέλη της δεκαετίας του 80 όταν τσάκιζαν κόσμο, και τους συνέλαβαν με κοινοβουλευτικό μανδύα αφού τους τον φόρεσαν με κάθε επισημότητα. Ναι. Τρελάθηκα. Διαβάζοντας μάλιστα το πόρισμα, όπου μεταξύ άλλων, ξέρεις, ήταν 9 σελίδες ένα πόρισμα για μια μεγάλη εγκληματική ομάδα, για κάθε εγκληματική οργάνωση τα πορίσματα είναι 2-3 χιλιάδες σελίδες. Με 9 σελίδες όπου οι 4 ήταν μια μπροσούρα πολιτική για το Führer αυτό, Prinzip. Ναι. Ακούσαμε και το Führer Prinzip, η αρχή του Führer. Δεν πίστευα στα μάτια μου και λέω πάει, τελειώσαμε τώρα. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο είναι ένα ιδεολογικό μόρφωμα ανθρώπων που έχουν μέσα τους την ανοησία του ναζισμού, έτσι, την επικινδυνότητα του ναζισμού, όχι την ανοησία. Και όλη αυτή την απίστευτη φιλοσοφία που κουβαλάνε εντός εισαγωγικών. Με ένα εκλογικό σώμα που δεν είναι συσπηρωμένο και δεν έχει καμία ιδεολογική συγγένεια και καμία βάση, αλλά αποτελεί ψήφο διαμαρτύρια εξού και τότε δεν πήγαν ούτε έξω από τη Γαδά ούτε έξω από τα δικαστήρια. Τίποτα. Γιατί αυτοί που τους ψηφίζουν ντρέπονται να πούν ότι είναι χρυσαυγίτες. Ψηφίζουν από αγανάκτηση. Ναι. Νομίζοντας ότι θα φέρουν πίσω ψήφους πολιτών οι οποίοι στη Χρυσή Αυγή δεν είναι γιατί γουστάρουν τη φάτσα του Μιχαλολιάκου, βρήκαν, αλλά γιατί δεν γουστάρουν τις φάτσες των άλλων. Και όπως σου λέει, ανασχηματίζουμε το πολιτικό σκηνικό, το σταθεροποιούμε, μπορούμε να κάνουμε και εκλογές. Ο Σαμαράς είναι άνθρωπος με φρόνηση. Εσύ το ξέρεις κατά βάση. Όμως πολλές φορές έχει ένα απότομο έτσι, τζατζάρισμα. Έχει μια συνέχεια στη συμπεριφορά του απότομη. Και μετά, όπως και με την ΕΡΤ, όλους τους διώξαν, τώρα θα τους πάρουν περισσότερους. Γράψτε το, πώς το λέω. Θα γίνει έτσι το τέλος. Έτσι θα γίνει όλα. Έτσι είναι. Καλά, τώρα δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά, διότι αντιλαμβάνεσαι πως δεν υπάρχει το κοκό. Σου λέει τώρα να πάει και η Χρυσή Αυγή, πάνε και ανεξάρτητοι Έλληνες, κάνουμε κάτι άλλο στην πολιτική ζωή. Βιαστικά πράγματα, επιπόλαια πράγματα. Αδερφέ μου, πώς συλλαμβάνεις χωρίς στοιχεία μια ομάδα της οποίας οι πρακτικές είναι εγκληματικές, δηλαδή μελών της, χωρίς να έχεις κανένα στοιχείο που θα δέσει αυτό το πράγμα για να τους πας μέσα και να τους κρατήσεις, όταν γνωρίζεις εκ των προτέρων
ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με φασισμό. Έτσι, αλλά με όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Όλους. Και τώρα πιθανόν σήμερα, αυτό που κάνανε σήμερα, να τηρούν τους κανόνες. Δηλαδή δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τώρα, διότι τώρα τους τηρούν. Οι όροι κράτηση είναι πολύ αυστηροί. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Ο δικαστής αυτός ο Γεργουλέας πρόκειται για ένα διαμάντη δικαστή. Σπάνιο δικαστή, ο οποίος δεν υπακούει ούτε σε εντολές, ούτε σε σημειωματάκια. Α, ναι, δεν είναι ούτε... Ιδέα, δεν ξέρω. Σπάνιος. Γιατί αυτό που έγινε με βάση το οποίο ο κόσμος τώρα που όμως δεν ξέρει, με βάση τις προσδοκίες που του δημιουργήσαν το Σάββατο το πρωί, φαίνεται ότι αυτό έκανε τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ αντιφατικό και πολύ κρίμα να έναν δικαστή να τον οδηγεί σε μια τραπό επικίνδυνη, να βγάζει μια απόφαση δίκαιη, η οποία όμως απόφαση αυτή δημιουργεί πρόβλημα για την κοινωνία και πολιτικό μείζον, τεράστιο πρόβλημα. Μα οι φούσκες, μα κοίταξε, συνήθισαμε να ζούμε με φούσκες, όλα φούσκες γίνονται. Άμα μπέσουν μέσα και οι τηλεκατευθυνόμενοι συνάδελφοί σου, τέλειωσε το πανηγύρι. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα δημιούργησε ο... Να ξέρεις τα αρχιτεκτονήματα αυτά, τα ιδεολογικά τα οποία παρέσυνε τον Σαμαρά είναι δουλειά της απειρίας του Αθανασίου, της πολιτικής απειρίας, γιατί ως δικαστής, εντάξει, την ξέρει την εικόνα. Έχει την... Της πολιτικής βουλημίας του Βενιζέλου, αυτοί οι δύο είναι οι αρχιτεκτονές, και της πολιτικής ελαφρότητας του Δένδια, ο οποίος συνέτρεξε εκεί πέρα ως... Νόμιζε μεγάλη στιγμή του. Μεγάλη στιγμή, σου λέει ο... Ο προηγούμενος έπιασε 17 Νοέμβρη, εγώ θα πιάσω τη Χρυσή Αυγή. Το αποτέλεσμα πάτε, τι είναι αλληνικό. Δεν θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις στον κόσμο, αλλά επειδή έχουμε τα πρώτα δείγματα από τη δημοσκόπηση της Ζούγκλας, στο κρυφό δείγμα, το σταθμισμένο δείγμα, εκεί που πηγαίνουν SMS και ψηφίζουν 10.000 άνθρωποι χωρίς να μπορούν να μπουν ορδές μέσα και ομάδες για να δημιουργήσουν κατάσταση, το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό. Συνέβη το αντίθετο από αυτό που επιχείρησαν. Γιατί νόμισαν ότι θα φοβήσουν. Στο δε ερώτημα, αν θεωρούν αν είναι πολιτικό ή ποινικά πολιτικά τα σκοπιμότητα και τα αίτια της προφυλάκησης, απαντούν όλοι πολιτικά. Γιατί ο Έλληνας... Έχει ένα αντανακλαστικό. Έχει. Και έχει κάτι άλλο. Έχει ένα χαρακτήρα βαλκανικό, περίεργο. Μη σε δει ότι πάει να κάνεις ιστορία. Κοντράρει. Και το χειρότερο, πρωί-πρωί... Βγήκε πρωτοσέλιδο και παντού και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας η δήλωση της υπεύθυνης του δημοσίων σχέσεων του State Department, η οποία συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση για τη συνέλευση του Χρυσαυγίτες. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή να αντιδράσουν εντελώς διαφορετικά. Αλλά για να ξέρεις πώς είναι τη δουλειά. Οι άνθρωποι. Και εγώ τώρα φέτος έκανα, ας πούμε, έρευνα. Αυτό που κάνεις εσύ, αλλά την έκανα συγγραφικός. Οι Αμερικάνοι μπορεί να λένε σε συγχαίρω που τους έπιασες, από την άλλη έχουν όμως άλλους μηχανισμούς που μπορεί να λένε ας τους μας χρειάζονται, ίσως κάποια στιγμή να είναι χρήσιμοι κι αυτοί. Δηλαδή ένα κύκλωμα λέει καλά κάνει τους πιάστε, ένα άλλο τους λέει καλά εντάξει τους κλείνει το μάτι. Για να σου πω τώρα κάτι να σε τρελάνω, να προαναγγείλω κάτι από το βιβλίο μου, το οποίο είναι άκρος απόρριτο, ούτε ο τίτλος, ούτε σε κομπιούτερ πέρασε, ούτε hacker μπορούσε να το πιάσει, διότι άμα ένα βιβλίο είναι 500 φορές λέξη CIA και 300 λέξη Mossad, θα σε τρελάνω τώρα. Το φάκελο μόρο που λες, έτσι δεν είναι. Αυτό πρέπει εσύ ως Ιταλός, πρέπει κάποια στιγμή να τον ανοίξεις, να τον ανοίγουν οι άλλοι. Λοιπόν, αδερφέ, έχω κατάθεση ανθρώπου που λέει ότι η Mossad, πρόσεξε, διοχέτευε χρήμα και όπλα στις ερυθρές ταξιαρχίες. Δηλαδή την ίδια στιγμή που σου λένε πιάστου, τσάκισε τους, κάνε, δείξε, ξέρω εγώ. Ενισχύω, για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Είναι άλλοι λόγοι. Ποιοι είναι τώρα, θα το δεις αυτό που έχω. Θα το σου δώσω έγκαιρα να το μελετήσεις. Δεν πιστεύω να είναι από κύμα της θεωρίας συνωμοσίας. Όχι καμία σχέση. Μιλάω εγώ. Με αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικτικά στοιχεία, ναι. Αλλά μην το κάνεις και εσύ σαν τη σύλληψη Χρυσής Αυγής. Όχι, όχι. Εμένα είναι μυθιστόρημα. Το έχω δώσει στη μορφή μυθιστορήματος. Που μέσα από αυτό όμως βλέπεις πώς δουλεύει ο κόσμος της κυβερνοκατασκοπίας σήμερα. Ήθελα και εγώ μια φορά να γράψω ένα, το χατάμα πριν 30 χρόνια, να γράψω αυτό το βιβλίο. Θα κυκλοφορήσει 20 μέρες, θα σου το δώσω 10 μέρες νωρίτερα. Δεν μου λες. Θέλω να πάμε λίγο να μείνουμε στο προκείμενο, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Εντάξει, ισχυρίζει και... το εσύ εμβρασμό ψυχής. Όχι, δεν θέλω εγώ εμβρασμό. Εγώ παραμένω ήρεμος. Κι εγώ ήρεμος. Γιατί σου είπαμε βάση τυπικά, αν πάμε, αφού τιμούσαν τώρα παράλογες προσδοκίες στον κόσμο το Σάββατο πρωί. Έτσι, τώρα θα βρίζει ο κόσμος τους δικαστές αυτούς, οι οποίοι τηρούν τον νόμο ο οποίος περιγράφει με αυστηρότητα τους κανόνες προσωρινής κράτησης.
του 10 και του 11. Δηλαδή, επειδή πιάνανε εύκολα κόσμο, του βάζανε μέσα και ξέρανε τι θα τον κάνανε, βάλανε πολύ αυστηρούς τώρα τους κανόνες αυτούς. Επομένως, ο δικαστής αυτός που λες, πιθανόν τυπικά να είναι σωστός. Αγαπητέ. Άρα ήταν φούσκα το τρόπος που το χειρίστηκα. Αγαπητέ Μίμη, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι ο παδός του Μπρέχτ. Ότι όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, ναι, θα έρθει φωτιά και στο δικό σου. Σαφώς, είμαι απόλυτος. Είχανε, άκουσε να δεις, είχανε τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, να αντιδράσουν σε αυτή την πρακτική για λόγους δημοκρατικής τάξης. Και μπορεί να είναι αντιφατικό να αντιδράσει και αυτή η αντίδρασή σου πρόσχερα να ευνοεί τους Ναζί και τους φασίστες. Ναι. Αλλά εσύ υπηρετείς εκεί την ώρα την νομιμότητα, όχι τους Ναζί. Και όφυλα να δείξουν σύνεση και να πούν, όπα μάγκες, στο κοινοβούλιο δεν μπορείτε να συλλαμβάνετε, να μπαίνετε, να τους βουτάτε για να τους πηγαίνετε μέσα. Προσοχή σε αυτά, ναι. Αδερφέ, κλείδωσαν τα γραφεία τους και δεν μπορούσαν να πάνε οι βουλευτές στα γραφεία τους. Η ευθύνη της αριστεράς είναι αλλού. Δηλαδή, μα κοιτάξτε, πέρα μας που λέμε έτσι. Αυτό το τζακισμένο κόσμο, δεν μπορεί να κάνει ένα μεροκάματο, απελπισμένο κλπ. Πώς, γιατί, ας πούμε, θα έπρεπε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ειδικά να τον, μπορεί να τον πλησιάσει. Τώρα δεν μπορεί να τον πλησιάσει, τον έχει χάσει. Δηλαδή, παραδώσαμε το υποπρολεταριάτο, το πιο τσακισμένο προλεταριάτο της χώρας, σε τέτοια πράγματα. Η μεγάλη ευθύνη αυτή. Γιατί και πώς τώρα δεν είναι της ώρας. Εμένα με ενδιαφέρει το εκλογικό σώμα αυτό το οποίο παρασύρεται. Το είναι και το εκλογικό σώμα πάει και έτσι, πάει και αλλιώς. Σήμερα εμβρασμό θα σου απαντήσει. Σε μια εβδομάδα είναι κοινή γνώμη. Είναι μια γυναίκα περίεργη κοινή γνώμη, Μάκη. Το ξέρω. Αλλά αλλάζει η διάθεσή της έτσι. Μην βασίζεσαι πολύ στη κοινή γνώμη. Σωστά, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια του παρελθόντος να περιμένουμε εβδομάδες και μήνες και χρόνια να αλλάξει κοινή γνώμη. Τα πράγματα τρέχουν πολύ με ταχύτητα φοβερή. Αυτό είναι ότι τα πράγματα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Καμιά φορά μας πρέπει να κάνεις την τέχνη της επιβράδυνσης. Όπως εσύ, ας πούμε, είδα ένα άρθρο που γράψει το Σάββατο. Αυτό λέει την τέχνη της επιβράδυνσης. Λέει, stop, μην βιάζεστε. Πού πάτε. Χρειάζεται γι' αυτό. Δηλαδή, μην παίρνεις φορά τώρα, ήρεμα. Μα το είπα ηχηρά, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Είσαστε ηλίθιοι, έγραψε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πάμε καλά. Ναι. Έχετε νου, σύνεση του τι κάνετε, του τι συμβαίνει. Θα έπρεπε πρώτος μου λένε, εσύ που είσαι το κοσμίδι, είσαι ο τελευταίος που έχει μείνει ένα-δύο μήνα ακόμα στο κοινοβούλιο που έχουν σχέση, έχουν συλληφθεί στην κατορία, κάνουν φυλακή κλπ. Πρέπει να πάρεις το λόγο, οι κάμερες να μιλήσω. Δεν είπα λέξη. Διότι ήξερα τι θα συμβεί σε 2-3 μέρες. Και ξέρεις και κάτι. Ο κόσμος είναι πολύ θυμωμένος, το ξέρεις πολύ καλά με το πολιτικό σύστημα. Δεν γουστάει να βλέπει καμία φάτσα από αυτές που υπήρχαν στο παρελθόν. Και από τις κάθε μέρα να βλέπει κάθε μέρα. Ποιο φάτσα παρελθόν. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα. Εάν κάνεις μια έρευνα, ποιοι διαχειρίζονται τα πράγματα, η πραγματική εξουσία στην Ελλάδα, θα δεις ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει αλλάξει την ουσία. Φοβερό, σκληρό status quo παντού, σε όλους τους τομείς. Από τα δικά μας τα επαγγέλματα, ξέρω εγώ. Μέχρι ό,τι και. Άστα στο διάλογο. Τι να σου λέω τώρα επί της ουσίας. Ο σκληρός πυρήνας του συστήματος παραμένει ο ίδιος. Παρά την κρίση, παρά τη χρεοκοπία, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Λίγο πολύ ο ίδιος κόσμος είναι. Ακόμα είμαστε μια χώρα, να σου πω και κάτι έτσι, την πιο έτσι εύθυμη πλευρά. Θα δεις ακόμη και στον πολιτισμό. Ήμουν προθέσει με τον φίλο, τον Μίκη, είχαμε εκεί κάναμε μια με τον Παπαδόπουλο, από αυτά που κάνει ο Παπαδόπουλος εκεί για τον Μίκη. Και επειδή κάνω τώρα τελευταία με τον Μίκη, έχουμε έτσι πολύ ψυχική επαφή. Και τους λέω, ρε εσείς, κάνετε για τον Μίκη, θα κάνω για τη Βέμπο, θα κάνω τώρα για τον Κόκοτα σήμερα. Ωραία, εσύ γεννητικά είναι και ωραία, ξαναργάζομαι τον Κόκοτα, έτσι δεν είναι. Mm. Η Μαριλένα, ξέρω, η Μελίνα. Είμαστε, ρε Μάκη, είχα γράψει πριν 10 χρόνια βιβλίο, Βαμπύρ και Κανίβα. Είμαστε κοινωνία βαμπύρ. Δηλαδή δεν αφήνουμε χώρο στους νέους. Είμαστε ίδιοι και ίδιοι. Πώς ένας νέος, και σήμερα τώρα εσύ φωνάζεις στους δικαστές, είστε ηλίθιοι, τους είπες και σωστά, δηλαδή. Το Σάββατο. Δεν είπα στους δικαστές. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Δεν είπα στους δικαστές. Στους σχεδιαστές. Στους πολιτικούς. Στους πολιτικούς. Ναι, νόμιζα ότι με ένα τρίκ θα ξεπλέξουν με ένα φαινόμενο πολιτικό και κοινωνικό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είμαστε πολύ κλειστή κοινωνία. Το status quo είναι πανίσχυρο και δεν αφήνουμε καθόλου χώρο στους νέους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει παντού. Σου είπα τον πολιτισμό που είναι η αθώα πλευρά του πράγματος. Αλλά υπάρχει ένας κανιβαλισμός όπου. Μα αναγκαστικά, βαμπύρ και κανίβαλοι. Θα πάμε στον κανιβαλισμό. Σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν υπάρχει χώρα όπου να αμφισβητούνται αξίες στην τέχνη, στα γράμματα, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη δημοσιογραφία. Η μεγαλύτερη, αν θέλεις, η πιο διάσημη δημοσιογράφη σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο.
έχουν περάσει τα 50. Ναι, ασφαλώς, μα χρειάζεται ορίμας. Δεν λέμε γι' αυτό. Δεν πρέπει να γίνουμε κανίβαλοι προς Θεού. Ναι, εδώ το μάθημα που έδωσαν οι εκδότες, οι οποίοι προκειμένου κατά οι καναλάρχες και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι, οι οποίοι προκειμένου να χαμηλώσουν τις τιμές, ναι, έβγαλαν τους πιτσιρικάδες ακόμα και αγράμματα, παιδιά, έξω με ένα μικρόφωνο, δημιουργώντας μια νέα γενιά. Αν θέλουν να διαλύσουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Θέλουν να διαλύσουν τη δημοσιογραφία. Να είναι μόνο 4-5 επώνυμοι. Αυτό το θέλουν από την πρώτη μέρα. Θέλουν να μην υπάρχουν άνθρωποι με αυτόνομη σκέψη, με προσωπικότητα, να μην υπάρχει ούτε καν σύλλογος, να μην υπάρχει επάγγελμα δημοσιογραφίας. Κατάλαβες. Και να σου πω τι λυπούμε τώρα. Εσύ κάνεις τώρα. Σήμερα τώρα όλα τα παιδιά θα σε βλέπουν, σε ακούνε, γιατί είσαι μεγάλη ακροματικότητα πρωί. Δεν έχουν που να πάνε σε δουλειά. Ή στο Facebook θα είναι, ή θα βλέπουν τη Zoogla.gr. Ακόμα ρε και βγάλανε. Τι θες να πω τώρα, να βρίσκω. Δεν πρέπει να, δεν θέλω να μιλώ καθόλου. Μίλα. Πέρσι δεν είδες εφημερίδες όλα τα κινητά που ανταλλάσσανε και λοιπά. Αυτοί με δεκάδες κοπελίτσες μεταξύ τους μιλάγανε, γκόμενες τους και τέτοια και σαν χλαμάρες. Δηλαδή. Έχεις αυγητές. Ναι, ναι, κάτι σαν χλαμάρες. Δηλαδή, βγάλανε εφημερίδες τόσο... μεγάλη αποκάλυψη. Ήταν τόσο σπουδαία. Ακούγαν όμως όλη τη Zoogla τη Zoogla, το διάβαζε. ήταν τόσο σπουδαία εγκληματική οργάνωση που είχαν υποτίθεται σκοτώσει. Ακούγαν από τη Zoogla τη. Σκότωσαν τον Παύλο Παύλο. Λες ρε τρέλα, γι' αυτό δεν θέλω να μιλώ. Άσε με στο διάλογο. Ο Παύλος ήταν φίλος με τον Ψήκη και τον γιο μου και είχε έρθει εδώ δύο φορές σε εκπομπές τους. Α, ναι, μα το είδα. Ήταν ένα παιδί ήρεμο, ένας ακτιβιστής κοινωνικός. Το ξέρω, από την οικογένειά του, παλιά από το κουμπί του. Ναι. Ούτε ξύλο έπαιζε, ούτε επιθετικός άνθρωπος ήταν. Το ξέρω. Λοιπόν, σκότωσαν αυτό το παιδί, υποτίθεται εγκληματική οργάνωση και για να συνοηθούν μεταξύ τους. Ρωτούσε ο ένας στον άλλον τι διάβασε τη Zoogla. Τώρα, επειδή είσαι αύριο αποκαλύψεις, επειδή ξέρω τα είσαι αύριο. Δηλαδή, τώρα βλέπεις και ένας που έκανε και πήγε κατάθεση, τον έκανε ρεζίνη και αυτό. Τον βγάλανε στον αέρα. Είναι τρύπιο όλο το σύστημα, μαγιάστα. Δυστυχώς. Ο προστατευόμενος μάρτυρα. Ναι, ναι. Αυτό το είχαν κάνει και με το 17 Νοέμβρη. Το έκανα πλάκα, είναι προφανές. Ήταν δικηγόρος ο Αγιοστρατήτης και χθες το συζητούσαμε. Ναι. Και φωνάζει ο πρόεδρος Α2 και αυτός ήταν τόσο βλάκας που σηκώθηκε και είπε παρόν και τον είδαν όλοι. Και λέει ο Αγιοστρατής, τώρα που δόθηκε μόνο στο Α2, θα σας πω ποιος είναι και ο Α1, γιατί τον έχετε βάλει μέσα στη δικογραφία με το όνομά του. Λοιπόν, ας ρωτήσω κάτι. Εσύ έκανες έρευνα, σου βγήκε πίστη για να βγάλεις αυτό που θα βγάλεις αύριο. Έτσι δεν είναι. Δεν το πήρες έτοιμο, δεν σου το έδωσε κανείς δικαστής. Δεν σου το έδωσε η ΥΠ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εσένα σου βγαίνει πίστη. Mm. Και όμως αυτοί τα διοχετεύουν και παίζουν με τέτοια πράγματα, επειδή εγώ έχω ανακριθεί πολλές φορές στη ζωή μου. Η δύναμη του ανακριτή είναι να ξέρει αυτό εσύ να μην ξέρει. Αφού τα δίνουν οι ίδιοι, τι ανάκριση είναι αυτή, για πες μου. Ξέρεις, δηλαδή τους προειδοποιούν, σαν να υπάρχει μια συμπαιχνία με τους καταδιωκόμενους, υποτίθεται. Αυτό το οποίο θα παρουσιάσω εγώ αύριο, ναι, σε συσχετισμό με ό,τι έγινε. Ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα της δίκης. Με τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή ναι, είναι η μία εγκληματική οργάνωση η οποία δεν απεδείχθη ακόμα. Και η άλλη που αποδεικνύθηκε. Και αν ένα μέρος. Τα μέλη της οποίας υποστηρίζουν στο δικαστήριο με την τελευταία στιγμή ότι είναι πολιτική δίωξή τους και δεν έχουν σχέση με αυτό που τους κατηγορούν. Ναι. Έχω λοιπόν 2,5 ώρες από τον απίστευτο διάλογο, ναι, του Χατζόπουλου Σμπόκου. Όπου ο Τσοχαλτζόπουλος. Όχι, το έχουμε πει αφού έχουμε βάλει και μικρά αποσπάσματα. Ο Τσοχαλτζόπουλος έχει πάρει ένα μαγνητόφωνο και έχει πάει και μαγνητοφωνεί τον Σμπόκο για να τον έχει στο χέρι, ούτως ώστε να μην του φάει τα λεφτά. Λοιπόν, μέσα σε ένα έγγραφο, το οποίο δεν είχε προσέξει η δικαιοσύνη, γράφουν ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το λογαριασμό του 1 δισεκατομμυρίου. Τι δραχμές. Όχι. Πλάκα. Από κάνω πλάκα, μόνο τα υποβρύχια. Άκουσε φίλε. Μόνο από τα υποβρύχια πήραν 80 εκατομμύρια, 40 και 40. Θα σου πω τώρα μια πλευρά εδώ που την έχει σκεφτεί. Περίμενε να δει τι έχει γίνει τώρα εδώ, ναι, πέρα, τι έχει. Θα τρελαθεί ο κόσμο. Αύριο λοιπόν που θα είσαι εκεί εσύ, γιατί θα δει ότι οι δικαστέ δεν είχαν καμιά αμφιβολία για το τι έχουν κάνει αυτοί οι μάγκε. Ναι. Αλλά δεν είχαν τι αποδείξει που χρειάζονταν ούτω ώστε να μην τολμάει κανείς την γιατί κοινωνία να βγει. Γιατί δεν τις είχαν. Γιατί δεν τις είχαν, γιατί αυτοί ήξεραν να τα κρύβουν. Καλά. Μισό λεπτό. Και αν δεν έμπαιναν στο γραφείο. Σε μια άλλη πλευρά τώρα δεν τις είχαν. Πρόσεξε να δεις τι έγινε. Αν δεν έμπαιναν στο γραφείο να βουτήξουν τη χαρτούρα, ναι, δεν θα μπορούσε και να του πάνε γιατί. Μάλιστα. Τα αδικήματα που έχουν κάνει έχουν παραγραφεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αλλά του πάνε για το μαύρο χρήμα. Για το μαύρο χρήμα. Το μαύρο χρήμα. Άκουσε να δεις. Πώς τσακώνονται οι πόρνες στη φυλή, έτσι σκοτώνονται και οι δύο για τα λεφτά που έχουν κρύψει. Ναι, τα οποία. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Μια πλευρά τώρα, εγώ που είμαι σε αυτό το καλοκαίρι της κατασκοπίας, της κυβερνοκατασκοπίας, ένα σούπερ, θα δεις ποιος είναι αυτός, σε αυτό που θα βγει τώρα, λέει, τον ρωτώ,
Είναι δυνατόν να γίνεται διακίνηση χρήματος τόσων δεκάδων εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων και οι μυστικές υπηρεσίες να μην το παίρνουν χαμπάρι, επειδή λες εσύ δεν το βρήκανε. Σε πληροφορώ ότι αυτοί που φάγανε λεφτά είναι γραμμένοι από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα-δυο είναι και της Ρωσίας. Άρα έχουμε μία ελίτ, ναι, η οποία τα έχει πάρει, η οποία είναι εξαρτημένη από υπηρεσίες ξένων χωρών, διότι άμα θέλουν τους βγάζουν. Ναι ή όχι? Ναι. Ε? Αλλά ένα... Άρα υπάρχει μια άλλη πλευρά εδώ που δεν την έχουμε συζητήσει ακόμα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν κορυφαία πρόσωπα του πολιτικού βίου τα οποία τα κρατούν ξένες δυνάμεις μέσω της παρακολούθησης? Διότι NSA τα πιάνε αυτά. Εσύ πιστεύεις ότι δίνανε μίζες οι Ρώσοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, και δεν τα έπαιρνε χαμπάρι η NSA και η CIA? Πλάκα κάνεις τώρα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν σε γουστάρω πολύ, λοιπόν, για αυτό που είσαι και για αυτό που μου λέει ο Ραφαηλίδης, ναι, ότι δύο ανθρώπους γουστάρω, μου λέει, στον χώρο της αριστεράς, που έχουν ένα κοινό σημείο. Λέω ποιον? Τον Γκύρκο και τον Ανδρουλάκη. Του λέω τι κοινό σημείο έχουν? Το βλέμμα, ρε, μου λέει. Δες στα μάτια τους και θα καταλάβεις. Έχουν, μου λέει, την ίδια φλόγα. Επειδή λοιπόν σε γουστάρω πολύ, να σου πω ότι έχουμε στα χέρια μας ένα ντοκουμέντο, ναι, όπου ο κύριος Τσοχαντζόπουλος με τον κύριο Σμπόκο, μάλιστα, μοίρασαν 2,5 εκατομμύρια σε υπουργούς της κυβέρνησης Καραμαλή για να παραγράψουν το αδίκημά τους και 3,5 εκατομμύρια σε υπουργό ξένης χώρας. Α, ξένης. Τον υπουργό, όχι Κύπρου, δηλαδή, δικαιοσύνης της Ελβετίας. Και αύριο θα γίνει της Μουρλής. Τι λες, θα πάρει να τρελάνεις τώρα? Φεύγω, ναι, φεύγω, δεν μπορώ. Αύριο λοιπόν θα γίνει της Μουρλής. Θα φύγω από το στόλι. Τι αυτό... ήρθασε, δεν μιλώ τόσο καιρό στη τηλεόραση. Αυτό... αυτό είναι γραμμένο. Παναγία. Και υπάρχει. Της Ελβετίας. Αλλά τα εκδοτάκια και τα δημοσιογραφάκια έκαναν το κορόιδο. Ναι. Βεβαίως, της Ελβετίας. Άκρα, για τη δικαστική συνδρομή που κάτι δεν έπρεπε να έρθει στη επειδή χώρα. Μια κουβέντα, εγώ δεν θα την αυξήσω περισσότερο. Θα την πούμε στα αγγλικά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχεις ακούσει που λένε talking heads, ομιλούσες κεφαλές? Έχουν και αυτές το μερίδιο τους όλοι αυτοί, παγκοσμίως. Παγκοσμίως, γιατί εδώ, όταν ακούς, θα σου πω κάτι, όταν ακούς offsets αντισταθμιστικά, στο 90% των περιπτώσεων παγκοσμίως, είναι μίζα. Είναι η κάλυψη της μίζας. Όταν βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία, όποια και αν είναι αυτή, παγκοσμίως, η οποία υπερηφανεύεται ότι πήρε μεγάλα αντισταθμιστικά για τα όπλα, κοίτα, μου λέει ο ειδικός που θα δεις, ποιοι τα πήραν και ποτέ δεν είναι ένας. Όλα τα λεφτά λοιπόν, αγαπητέ Μίμη Ανδρουλάκη, τα οποία τσέπωσαν αυτοί οι δύο τύποι, διότι οι δύο τύποι συζητώντας μεταξύ τους, κυρίες και κύριοι, λένε ότι αν μας πιάσουν και πάμε μέσα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους πριν από εμάς, και για τους πάνω από εμάς, και για τους μετά από εμάς. Έτσι, αυτό κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πόσα χρήματα έχασε αυτή η χώρα. Όλα αυτά τα χρήματα που τσέπωσαν είναι, κυρίες και κύριοι, κύριε Ανδρουλάκη, από τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Έτσι, τα οποία, έτσι, όταν τα ακύρωναν... Γιατί όταν κάνω στη Βουλή και ζητώ, ας το πούμε έτσι, απολογισμό των αντισταθμιστικών, δεν μου τα φέρουν ποτέ, που κάνει 300 ερωτήσεις. Θα πω τώρα, γιατί είναι όλοι μέσα. Σε ρωτώ, γιατί. Γιατί είναι όλοι μέσα. Και γιατί αντί ο εισαγγελέας και οι ανακριτές να πάνε τους χρυσαυγίτες μέσα, έπρεπε να πάνε τους χρυσαυγίτες μέσα και ως ηθικούς αυτούργους όλους τους κυρίους αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων που τους δημιούργησαν. Γιατί αυτή είναι η ηθική αυτουργή των χρυσαυγητών, που βγαίνουν, αυταδιάζουν, κλωτσάν, βαράνε, βγάζουν πιστόλια και μαχαίρια. Αυτή είναι η ηθική αυτούργη. Έχεις καμία αντίρρηση ότι είναι αυτή η ηθική αυτούργη? Όχι. Του και... εγκλήματος των χρυσαυγητών. Ναι. Αυτή είναι. Και σήμερα τους έδωσαν και το χειρότερο μάθημα. Το χειρότερο μάθημα πώς να συμπεριφέρονται, να πατσαγουριάζουν τους νόμους, το Σύνταγμα, τη Δημοκρατία, να στέλνουν σημειωματάκια στους δικαστές και να τελειώνουν μέσα σε 5 λεπτά να κάνουν φιάσκο. Η ανεργία είναι ο μεγάλος σύμμαχος. Καλά, αυτό είναι η πείνα. Σε πολλές πλευρές, δηλαδή, και παγκόσμιες και ελληνικές, ιδιαίτερα ελληνικές. Όλα λοιπόν αυτά ήταν σε ορισμένες δε περιπτώσεις όπου δεν μπορούσαν να ακυρώσουν τα αντισταθμιστικά ωφέλη για να τα τσεπώσουν. Ναι. Είχαν το θράσος να συστήσουν ιδιωτική εταιρεία που θα εισπράττει άνευ λόγου και αιτίας τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Τι έκαναν δε? Τι έκαναν, πού τα βρήκες αυτά? Με αυτούς που τα τσέπωναν, δηλαδή πούλαγε ο Τριανταφυλόπουλος όπλα στην Ελλάδα. Δεν έδινε αντισταθμιστικά ωφέλη. Έπαιρνε ο Σμπόκος με τον Τσοχαντζόπουλο τα λεφτά και το επέστρεφαν πίσω το 70% για να το επενδύουν από κοινού. Μάλιστα. Τσέπωναν το 30% και το 70% κοινή επένδυση έξω.
Άστα κι αν είναι όπλα, μάκι υπάρχει και μια άλλη πλευρά που καλύτερα να μην την πούμε. Θα την πούμε στο διάλειμμα. Αν είναι όπλα, τι που μπορεί να σε εκθέσει, σε τι σε πάει σε βάθος. Όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, λέμε τώρα έτσι. Εμπλέκουν επιχειρηματίες. Μην συζητάς, άστο, σταμάτα τώρα. Εμπλέκουν. Α, μην το πεις αυτό. Όχι, δεν λέω ονόματα. Όχι, αυτό που θες να πεις τώρα, μην το πεις καλύτερα. Άστο, για λόγους έτσι, ας μην το πούμε αυτό. Προχώρα στο τρίτο. Άστο το δεύτερο. Γιατί είναι η εθνική απίστευτα ασφάλεια. Απίστευτα πράγματα. Είναι η εθνική ασφάλεια. Απίστευτα πράγματα. Και βλέπεις δημοσιογράφους να λειτουργούν σαν κοπάδι. Και ενώ συλλαμβάνονται άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί από το 80 για τις αρχές τους, για τη συμπεριφορά τους, γιατί τσάκιζαν κεφάλια έξω από την Ευελπίδων, γιατί έκαναν ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο νους του ανθρώπου, πήγαιναν, σακάτευαν φτωχούς μετανάστες Πακιστανούς. Χθες τον ανακριτή, η κότα αυτή, πώς τον λένε, ένας από αυτούς, έλεγε: ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν λάθος μου αυτά που έκανα στις λαϊκές και αναποδογύριζα τους πάγκους. Εγώ χάρηκα γιατί. Θέλω να σου πω τώρα κάτι, να κάνω εγώ μια κίνηση. Το λάθος. Άκουδο, εσύ είσαι Ιταλός. Άσε απόψε την Ιταλία. Πας τώρα, δεν έχουμε ένα σημαντικό θέμα. Όχι, άλλο λέω. Αλλά άσε με ρε φίλε, το φασίστα μου να τον αντιμετωπίσω εγώ μες στη χώρα μου. Δεν θέλω ευρωπαϊκή και αμερικανική οδηγία για το φασίστα. Α, σου πω εγώ τι μπορεί να κάνει τώρα αυτή η Ιταλία. Τι μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί δεν έχει δει ότι είχε ηρεμήσει ένα διάστημα η Χρυσή Αυγή, κάπως έτσι είχε κατεβάσει. Γιατί εισέπρατε, ας πούμε, διαμαρτυρία χωρίς να κάνει φασαρίες. Γιατί ξαφνικά άρχισε να κάνει. Έδραν του κουκουέ, σκοτώσαν τον άλλο. Τι συμβαίνει. Θα σου πω μια σκέψη που έχω για να πούμε και πέραν των θεμάτων αυτών. Εάν υπήρχε ο Μιχαλολιάκος, ήταν έξυπνος άνθρωπος, δεν ήταν φιρερίσκος, θα λέει τη διαλύω σήμερα, την αποστρατιωτικοποιώ και θα βγάζανε, ξέρεις ότι κινούνται διάφοροι στρατηγοί, όχι οι φασίστες ας πούμε, εθνικιστές, ακροδεξιοί, που εν πάση περιπτώσει δεν ήταν σε αυτό που είπα το Β, το δεν δεύτερο έχουν, που. Δεν έχουν τόσο μυαλό. Δεν έχουν. Ναι. Εδώ η γυναίκα του έβγαινε έξω και έφτιανε του δημοσιογράφου και ο. Και ο ναι, λέω, αν είχαν μυαλό θα κάνανε αυτό που έκανε ο δικό ο Ιταλό. Ο Φίνι, πώς το λένε. Όπου ναι. Τον εφασιστικό που εμπλάκηκε και έπαιξε καταλυτικό ρόλο μετά στην πολιτική ζωή της Ιταλίας. Με κατάσταση, δηλαδή αυτή η μεταμόρφωση. Ρυθμιστής έγινε. Ναι, πώς. Κατάσταση. Αλλά ποιο στρατιωτικό σώμα τώρα. Αυτή είναι Καραγκιόζηδες. Ποιο στρατιωτικό σώμα. Επειδή μου γίνονται κινήσεις. Είναι... Το λέω εγώ ότι γίνονται κινήσεις στον χώρο τη άκρα δεξιά, τη εθνικιστική δεξιά. Καραγκιόζηδες σου λέω. Ναι, είναι μικρά άτομα. Δεν είναι όλοι καλά. Μπορεί να ήταν και σε επίπεδα μεγαλύτερα. Τώρα είναι αυτά. Είναι... Και θα προσπαθήσουν να το εκφράσουν αυτό με ένα πολιτικά συμβατό τρόπο. Αγαπητέ μου, Μίμη, αυτοί είναι παλιμπεδισμοί. Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για μένα επικίνδυνοι είναι οι άλλοι που έχουν την εξουσία. Συμφωνώ απολύτως. Και καταστρατηγούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Και παίζουν τέτοια παιχνίδια, λες και βρίσκονται σε κερκίδα γηπέδου. Όχι. Η είμαι δημοκρατία και εγώ της άποψης ότι έτσι. Ποτέ δεν κάνουμε ενέργειες κατά του φασισμού οριακής συνταγματικής νομιμότητας. Πρέπει να είμαστε πλήρως να τηρούμε τη δημοκρατική νομιμότητα απέναντι σε όλους και στους εχθρούς της. Στη Γαδά είναι ο Θανάσης Μιλωνάς. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί. Θανάση, για πες μας τι έγινε. Μάκη, η αλήθεια είναι ότι είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και μιλάμε για ότι τώρα πραγματικά αρχίζει το σοου. Και για να είμαι πιο ειδικό σε αυτά τα οποία λέω. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, βγήκαν εδώ, εξήλθαν από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, εδώ στη Γαδά δηλαδή, οι βουλευτές Νίκος Μίχας και Ηλίας Παναγιώταρος. Μπορώ να πω ότι έδωσαν πραγματικότατο σοου κατά την έξοδό τους, αφού βγαίνοντας, μη θέλοντας να κάνουν δηλώσεις, αλλά επί της ουσίας εκτοξεύοντας απειλές εναντίον των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι τώρα θα δείτε την πραγματική Χρυσή Αυγή, υβρίζοντας τους δημοσιογράφους με όλα τα κοσμητικά που μπορεί να φανταστεί κανείς και φυσικά προσδιορίζοντας τη στάση τους. Τώρα πριν από 5 λεπτά στις 2:25 εξήλθε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Κασιδιάρης βγήκε από το Μέγαρο δίχως να κάνει καμία δήλωση. Γιατί δημοσιογράφοι... Και φυσικά τεράστια εντύπωση προκάλεσαν οι αντιδράσεις των δύο βουλευτών. Έχεις την εντύπωση, Θανάση, ότι οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή αναφέρθηκαν σε ό,τι έπρεπε να αναφερθούν και καυτηρίασαν αυτό που έπρεπε Βεβαίως, να καυτηριάσουν. Αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα ονόματα. Αυτή τη στιγμή στρέψτε λίγο. Να δούμε. Μοτοσυκλετιστές με την ελληνική σημαία, κρατώντας σε ελληνικές σημαίες. Καλά, ναι, βλέπετε και άλλα μέλη, προφανώς της Χρυσής Αυγής, φτύνουν προς το μέρος των δημοσιογράφων.
Όπως βλέπετε την πομπή να περνάει μπροστά σε Αθηνών. Άρχισε το πάρτι τώρα. Έτσι έχουμε διακοπές από την τη Γαδά. Λίγο ας προσέξουν τεχνικοί μας εκεί να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Αυτά είναι τώρα τα παρατράγωδα. Μίμη, όπως τα λέγαμε ακριβώς όπως τα προείπαμε, το είσαστε. Αλλά αυτή τώρα τι πανηγυρίζουν, δηλαδή. Τώρα αυτοί τι πανηγυρίζουν, αστειεύεσαι, τι πανηγυρίζουν. Να σου πω κάτι. Είναι τόσο αντιφατικό. Επειδή υπηρετείς την πραγματική ενημέρωση και το δίκαιο, να λες πράγματα τα οποία συμφέρουν σε έναν πολιτικό χώρο για τον οποίο αισθάνεσαι την απόλυτη αηδία, ενώ τους νεοναζί και τους... Αλλά θεωρώ ότι είναι και γενναίο τελικά να είσαι εκεί, να στέκεις στο ύψος των περιστάσεων, άσχετα με το τι είναι ο άλλος, με το πρόσημό του. Εγώ το τηρώ αυτό που λες. Γιατί βεβαίως το τηρείς, επανειλάω... Ξέρεις κάτι, συμπτωματικά. Είχαμε ζήσει όταν έπεσε η Χούντα. Είμαι πολύ τυχερός. Αυτοί γιατί που ήταν συνεργάτες Χούντας βγαίνουν πιο αντι. Εμείς είμαστε σεμνοί. Είμαι πολύ τυχερός γιατί βρίσκεσαι σήμερα εσύ εδώ και για το μέτρο και για την ισορροπία του πράγματος και για όλα αυτά που πρέπει να υπηρετούμε και να λέμε. Αλλά από την άλλη πλευρά. Να σου αλλάξω λίγο την ατζέντα. Γιατί το μυαλό μου είναι απόψε στην Ιταλία. Πρόκειται να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει τώρα πόσο ζούμε σε μια εποχή αλληλεξάρτησης. Εμείς τώρα τι θέλουμε σαν Ελλάδα, να μας κόψουν το χρέος, αυτό δεν θέλουμε. Αν δεν μπορούν να μας το κόψουν κατακόρυφα ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να μας το κόψουν μέσω μακράς επιμήκυσης και πολύ μικρού επιτόκιου, να μας πούνε με επιτόκιο 1%, 0,90% επιτόκιο, που είναι αρνητικό επιτόκιο συνυπολογισμένο του πληθωρισμού. Αν όμως τώρα, Μάκη, η Ιταλία έχει αποσταθεροποίηση πολιτική, το επιτόκιο των Ιταλών θα πάει στο 5% και θα πω εγώ του Ιταλού μετά, κοίταξε να δεις πώς μπλοκάρει το δικό μου θέμα τώρα. Δάνεισαι με εσύ με 1% και εσύ θα δανείζεσαι με 5%. Το κατάλαβε αυτό το σου λέω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ενώ ο Γερμανός, πρόκειται να δει τι γίνεται. Ενώ ο Γερμανός δεν θέλει να μου το κόψει ΣΥΡΙΖΑ το χρέος, όμως μπορεί να αντέξει ακόμα και το 1% επιτόκιο ο Γερμανός, γιατί αυτός δανείζεται με 0. Γιατί μιλάμε για χρέος 3-3, έτσι. Ναι. Όχι των 300 δις. 3-3. Ναι, τερατώδες, έτσι, γιατί είναι και ο λαός 60 τόσο εκατομμύρια. Όμως, άκουσε να δει. Αλλά είναι, πρόσεξε, είναι χρέος των Ιταλών. Αυτό που πρέπει να κάνουμε κι εμείς σιγά σιγά να το κάνουμε, που είναι προς τον εαυτό του το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή, ενώ εμείς τα λεφτά που πληρώνουμε οι Τόκοι βγαίνουν έξω, ο Ιταλός τα κρατάει μέσα την εσωτερικό χρέος σε μεγάλο βαθμό. Τα χρήματα δεν περνάνε από το ταμείο λογιστικά και φεύγουν έξω. Μένουν μέρος αυτών στην Ιταλία. Ναι. Και να σου πω κάτι, άκουσε. Έχω τεράστιο θέμα με τη συμπεριφορά και την νοοτροπία του λαού μας. Έχω εκνευριστεί τόσο πολύ που λέω. Αυτό που λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Λαός 400 χρόνια που μείνει κάτω από τους Τούρκους, μην περιμένει να κάνει επανάστες. Και αν δεν ήταν οι Αρβανίτες. Καραϊσκάκες. Γιατί δεν το λες? Εμείς δεν είμαστε, γιατί εγώ είμαι κριτικός, ρε, δεν είμαι αρβανίτης. Όχι. Ας πούμε και κάναμε επαναστάσεις. Επί ένα αιώνα κάναμε επαναστάσεις. Σου μιλάμε για την επανάσταση του 21. Ποιοι ξεσηκώθηκαν? Καραϊσκάκηδες, Διάκη και από εκεί μεριά η Αρβανιτιά. Ποιοι ήταν αυτοί? Γιατί άλλοι διοικούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι μισθοφόροι των Τούρκων από την Αλβανία που τους πήραν γιατί ήταν πολεμικοί φυλοί και οι οποίοι μέσα στα 400 χρόνια ελληνοποιήθηκαν. Εκχριστιανίστησαν, και σήκωσαν μπαϊράκι εναντίον των Τούρκων. Πήγαινε να κάνεις αυτά που κάνεις σήμερα στην Ελλάδα, να τα κάνεις σε Ισπανούς, σε Βάσκους ή σε Ιταλούς. Θα γεμίσουν τα Πυρηναία αντάρτες. Πήγαινε να οδηγήσεις στην πείνα τον πατέρα τους, τη μάνα τους, το παιδί τους. Μια φορά στην Ικαρία που λέγανε κάθε Πέμπτη κάνουμε απεργία εναντίον του λαού. Αλλά ο Μίκης λέει όλο ψέματα τον τελευταίο καιρό. Ότι λέει ότι εγκαταλείπω την πολιτική. Δεν την εγκαταλείπει όσο είναι το μάτι γαρίδα. Το ψέμα είναι ο βαθύτερος πυρήνας της αλήθειας, το ξέρεις αυτό. Αστειευόμενος το λέω για το Μίκη αυτό. Χαριτολογώντας το λέω. Ότι ο Μίκης είναι συνυφασμένος με τη λέξη πολιτική. Και την έννοια πολιτική. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Η τρέλα του δεν είναι μόνο η πολιτική. Το λέω συχνά. Λέει ο Καζδάκης κάπου. Λέει ο καπετάν Μιχάλης έχει ένα δαίμονα μέσα του που δεν είναι η Κρήτη, δηλαδή ο σκοπός του αγώνα. Ο Μίκης ένα δαίμονα μέσα του που δεν είναι μόνο η πολιτική, η αριστερά, η αντίσταση, είναι και κάτι άλλο. Έχει ένα άναρχο, ανυπόταχτο, παθιασμένο, πένθυμο, απελπισμένο, παράλογο, πρωτεϊκό εγώ. Ε? Μια και δύναμη τυφλή. Το σημαντικότερο είναι ότι απέναντι στα πολιτικά μορφώματα των φιλοναζιστών και όλων αυτών των ιδεολειψιών που κυκλοφορούν στη χώρα μας πλέον, μπορείς να αντιτάξεις μόνο μία αριστερά χωρίς πρόσημα, πρόσεξε τι λέω, καθαρή αριστερά, που υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, υπερήφανοι, αξιοπρεπή, που να λέει, ρε φίλε,
Κάτσε στην άκρη εσύ με την Ευρώπη σου και άσε με το δικό μου φασίστα να τον χειριστώ εγώ, είναι δική μου υπόθεση. Δεν σου πέφτει λόγος να χωνείς τη μύτη σου εδώ μέσα και να δίνεις εντολές για τι θα τον κάνω και πώς θα τον μεταχειριστώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Για σβόμπλα και είπε, γιατί υπάρχουν δεν θα πάρετε την Προεδρία της Ευρώπης αν δεν κηρύξετε παράνομα τη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Τι να του πω τώρα. Τι του λες αυτήν τώρα. Η αριστερά έχει την πολυτέλεια ακόμα να παλινδρομεί εδώ και εκεί. Δεν ήρθε ο Λαβάνος εδώ, λέει με τον Τζίπρα έχω θέμα κουλτούρας. Είπε εδώ στην εκπομπή μου. Το θέμα μου είναι θέμα κουλτούρας. Λοιπόν, φοβερή λέξη. Βλέπεις ότι εκεί τι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντίληψη ότι διαχειρίζεται ένα εκλογικό σώμα που δεν του ανήκε ποτέ και από το 3 τον έφτασε στο 23 και το 27. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή αυτή, δηλαδή, μα, πώς το διαπαιδαγωγείς αυτό το σώμα. Όταν έχεις όταν καβαλάς το κύμα, έρχεται ένα κύμα που σε παίρνει και σε πάει στην κορφή. Πρέπει να κάνεις σέρφινγκ. Μπορείς να κάνεις σέρφινγκ, θα πετάξεις τα βράχια και μπορεί να πετάξεις και το λαό. Δηλαδή εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο τώρα. Ο Τσίπρας πρέπει να εντατικοποιήσει την ορίμανσή του, ας πούμε. Αλλιώς θα έχουμε κακά ξεπερνάει. Α, την ορίμανση. Η ορίμανση θέλει παιδεία, εμπειρία, θέλει χρόνια πτήσεις, θέλει ώρες πτήσεις. Με κατεβασίες δεν είναι. Για να τα λέμε τώρα μεταξύ μας αυτά που δεν πρέπει να λέμε. Ο Σαμαράς πίστευε. Κάποιοι του λένε εκεί, είναι διάφοροι εκεί, τζιτζιφιόγγι, οι οποίοι του λένε με μια κατεβασιά καθάρισε το παιχνίδι. Με μια κίνηση, με ένα βγάλε ένα άσο από το μανί σου και καθάρισε. Παρασύρεται σε τέτοια πράγματα. Η εποχή τη κατεβασιά πέρασε. Μπορεί να κάνει μια κατεβασιά, Μάγκη, αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα μέσα σε αυτή την αλληλεξάρτηση, τη φοβερή σε όλο τον κόσμο, τη μεγάλη κρίση. Γιατί σήμερα έχουμε και την τυπική στάση πληρωμών του Αμερικανικού κράτους, έτσι. Οφείλω να πω ότι έκανα χαρούμενο στους δεξιούς με τον Γιώργο Λιάνη όταν βγήκε από τη τηλεοπτική εκπομπή μου και είπε ότι ποιος ο Γιώργος ο Λιάνης. Ότι ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξελάσπωσε την τιμή της χώρας στην Ευρώπη. Βγήκε και το είπε στην εκπομπή μου. Τότε ξεπλάγησαν εκεί. Ευχάριστα δηλαδή. Σου λέει για να το πει μεγάλο παράσημα αυτό να το πάρεις από τον Λιάνη σε δημόσιο λόγο. Πρέπει να πω ότι αρχίζει να μοιάζει το Μητσοτάκη. Είχε εκδήλωση στη βιβλιοθήκη και κατέρευσε το ομοσπονδιακό κράτος και η οικονομία του. Έκλεισε η βιβλιοθήκη, ακυρώθηκε η εκδήλωση και έμενε και το άγαλμα της ελευθερίας αφύλακτο πλέον, ξέρεις. Γιατί ήταν μέσα από αυτά τα κονδύλια όλος ο μηχανισμός που τον πληρωμών για τη συντήρησή του και τη φύλαξή του. Ο Μητσοτάκης έφτασε 95 χρονών και έχει και διάβγεια σκέψη ακόμα και τώρα. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ενώ όλοι άλλοι. Πήγανε να το λένε ότι είναι γκαντέμις, αλλά τι γκαντέμις είναι αυτός. Γεια μου, έλεγε ότι καλοί άνθρωποι. Και αυτός μένει τελευταίος, γράφει την ιστορία. Οι καλοί άνθρωποι φεύγουν νέοι, έλεγε η γιαγιά μου. Πρέπει, λέει, ας πούμε, για να μείνεις αιώνια θύμηση, να κάνεις ένα μεγάλο κατόρθωμα και να πεθαίνεις νέος. Έτσι λένε, ήταν το σύνδρομο του Αχιλέα. Δηλαδή να πεθάνεις πολύ νέος. Του Τζέιμς Ντίν, επαναστάτης χωρίς αιτία. Διότι τα χρόνια όσο περνούν, ξέρεις, άμα γεράσεις κιόλας. Ο Μάου, ας πούμε, στο τέλος της ζωής του έκανε τις μεγαλύτερες τρέλες. Το θυμάσαι. Για την πολιτιστική επανάσταση κλπ. Που σωστή σκέψη ξεκίνησε με ένα, αλλά ήταν όλεθρος, ας πούμε. Γιατί σου λέει: πάω, πεθαίνω. Η κλεψίδρα, ο άμος τελειώνει. Τώρα πρέπει να κάνω τον μπαμ. Αυτό ροή του Μίκη. Ο Μίκης, ας πούμε, έβαλε μία πολυθρόνα. Φοβερό αυτό. Δεν πρόσεξε το. Έβαλε τίποτα άλλο, δεν υπήρχε. Αυτό έκανε και το κύμα αυτό. Την έβαλε μία πολυθρόνα και έκατσε στα προπύλαια και του λέω: πρόσεξε τι κάνει. Έχει συνέστη τι κάνει. Του λέω: πρόσεξε. Μπορεί θα πάω, λέει και αυτό. Πρόσεξε, δεν είχε καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί. Κατέβηκε ένα εκατομμύριο κόσμο. Μου λέει, θα βάλω την πολυθρόνα στο προπύλαιο απ' έξω και όποιο έρθει ήρθε. Και ήρθε ένα εκατομμύριο κόσμο. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι σύνδρομο του Προέδρου Μάου. Και ο Γλέζος κάνει και προσπαθεί σε αυτή την ηλικία και είναι ακμαίος και με συγκινεί πολύ. Γιατί έχει μπλέξει και με ένα σχέδιο με το οποίο δεν συμφωνεί σε όλα, αλλά. Εντάξει. Η αξιοπρέπειά του, η ευπρέπειά του, η πολιτική δεν του επιτρέπει να κοντράρει γιατί τώρα έχει άλλο στόχο. Ξέρει ότι ο στόχος είναι η αριστερά να μπει στην εξουσία. Το ξέρει, αλλά βλέπει ότι είναι μακριά το όραμα γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει η αληθινή αριστερά. Αυτή η αριστερά δηλαδή των ανθρώπων που είχαν αξιοπρέπεια στον αγώνα. Χρειάζεται μια νέα αριστερά. Που ήταν γενναίοι άνθρωποι, περήφανοι πώς άνθρωποι. Πώς θα αναδειχθεί αυτή η νέα αριστερά, είναι το μεγάλο ερώτημα τη τελευταία 20 ετία. Είδες εσύ να ζουν οι αξιοπρεπείς αριστεροί, του τρώει το ίδιο το σύστημα. Όρατα η Σοβιετική Ένωση, όσοι ήταν ιδεολόγοι και ήταν τρυφεροί, ευαίσθητοι και ρομαντικοί. Εσύ εδώ, δεν είδες τώρα, γιατί πας μακριά. Το ΑΚΕΛ είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, ναι ή όχι. Έμπλεξε και αυτό με στη φούσκα, ναι ή όχι, Μάκη. Και ουσιαστικά τη στη χρεοκοπία. Μη φοβάσαι, είδα τι έπαθες εσύ όταν έφυγες από το ΚΚΕ.
τι έπαθε η Δαμανάκη, τι πάθαν οι άλλοι. Ρίξαν το. Είδαν το τυρί, αλλά τη φάκα δεν την είδαν. Νόμισαν ότι. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, δεν είμαι πάντα ανέστιος. Α, εσύ δεν έχεις και ανάγκη. Δεν. Ανέστιος. Είσαι θωρακισμένος, δεν είσαι ανέστιος, ευαίσθητος. Αλλά είσαι καλά θωρακισμένος από. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν λυπάμαι από το κουκουέ. Είσαι φιλοσοφημένος, αδερφέ. Έπρεπε να. Ξέρεις ότι αυτοί που σε βρίζουν σήμερα θα σε διεξάσουν αύριο. Οι άλλοι δεν το ξέρουν. Δεν υπάρχει αριστερά. Δεν υπάρχει, υπάρχει άνθρωπος. Να σου πω κάτι. Για την νεολαία, ξέρεις τι, είμαι υπέρ μιας επανάστασης, αλλά όχι μόνο σε μια χώρα. Γιατί σε αυτό πρέπει να είμαστε λίγο τροτσιστές σήμερα. Που λέει δεν γίνεται σε μια μόνο χώρα, ε. Αν γινόταν σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα να αγγίξει τον πυρήνα της Ευρώπης, αλλά κοιτάξτε ποια είναι διαφορά. Έχω 60% ανεργία των νέων και ο Γερμανός έχει 7%. Για πάμε στην Ευελπίδα, είναι ο Πέτρος Σιδερέας, έχουμε και συγκέντρωση λέει, σε λίγο των χρυσαυγητών έξω από την σχολή Ευελπίδων. Πέτρος, σε ακούμε. Μάγε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πράγματι, έτσι είναι, για τις 2 η ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση, συμπαράσταση εκ μέρους των οπαδών της Χρυσαυγής προς τον αρχηγό του κόμματος Νίκο Μιχαλολιάκο. Να πούμε ότι τελευταίως αναμένεται περίπου στις 4 το μεσημέρι στο κτίριο της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να πάρει σειρά και αυτός στις απολογίες. Φυσικά μπορεί να υπάρξει και κάποια καθυστέρηση, όπως έχει παρατηρηθεί και με τους υπόλοιπους προσαχθέντες από τη Γαδά στα δικαστήρια των Ευελπίδων. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή απολογούνται οι 8 που μετήχθησαν σήμερα νωρίς το πρωί από τη Γαδά. Ένας από αυτούς φυσικά είναι και ο κύριος Παντέλης. Ναι. Αυτά λοιπόν βλέπεις, αγαπητέ. Ναι. Νίκο, εγώ. Κοίταξε, αν είχαν. Ευτυχώς που δεν έχουν και πολύ μυαλό αυτοί οι άνθρωποι. Αφενός μεν αρχίζουν, φτύνουν, βρίζουν, κάνουν. Εντάξει, έχουν δίκιο να θυμώνουν, αλλά δεν ξέρουν να εκφράσουν το θυμό τους. Γιατί πραγματικά δεν έχουν αυτή την κουλτούρα που χρειάζεται. Ευτυχώς είμαστε χώρα καρικατούρα και ακόμα και οι ναζιστές, οι φασίστες μας είναι καρικατούρα κι αυτοί όπως όλα. Ευτυχώς που ας πούμε, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου, η οποία θα μπορούσε να φερθεί έξυπνα, παίζοντας το ρόλο του θύματος, επιτίθεται με χαρτοσακούλες, βρίζει δημοσιογράφους, μου θυμίζει την. Πώς λένε αυτή με τα εικόνες που γυρνάει έξω και κάνει την. Τι? Τη Λουκάβρε. Τη Λουκάρε. Μοιάζει κιόλας, συγγνώμη. Τη Λουκά που είναι και φτύνει και βαράει. Ευτυχώς που έχουμε τέτοια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, την πίκρα τη μεγάλη. Την πίκρα τη μεγάλη στην Κρήτη. Υποτίθεται ο φιλελεύθερος μύθος, ο Βενιζέλος, στα Χανιά. Δίπλα στην Κάνδανο, που την αφανίσαν οι Χιτλερικοί, να εμφανιστεί μόρφωμα ναζιστικό στα Χανιά, αυτό είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν το αντέχω σαν κριτικό, ας πούμε. Είναι μεγάλη πληγή αυτή. Στη Βιάνο, δεν λέω τώρα τι. Και ποιο, με το μέταλλο και το χαρακτήρα των κριτικών. Έτσι. Αυτό είναι και λίγο λούμπερ, είναι έτσι χαβαλέ στυλ, αλλά δεν έχει σημασία. Σβάστηκα στα Χανιά. Σβάστηκα εκεί που οι Γερμανοί αφανίσαν την Κάνδανο και την ισοπεδώσαν, δεν άφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα. Γιατί λένε, γιατί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός δημοκρατίας είναι η λύθη. Και δει η άγνοια της ιστορίας σου. Είναι νέες γενιές που δεν έμαθαν ούτε από το γονείο ούτε από το δάσκαλο τι έγινε στην Κρήτη. Δεν το ξέρω. Αν το ήξερα, δεν θα το έκαναν. Ένα αιώνα επαναστάσεων. Ένα αιώνα επαναστάσεων. Είναι και η επέτειος τώρα, Μάκη, της Ένωσης Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι 1η Δεκεμβρίου. Υψώθηκε η ελληνική σημαία στο φρούριο Φυρκά φέτος. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Πόσα χρόνια πέρασαν. 100. Βέβαια, τυπικά είμαστε εμείς οι Κρητικοί. Ουσιαστικά τυπικά η Ένωση. Η Ένωση συντελέστηκε κατά στάδια. Ας πούμε, είδε από το 97 εκεί, ύστερα σιγά σιγά στην πράξη πραγματώθηκε η Ένωση. Ας πούμε. Ποιο 97? Το 1897. Το 97. Έχετε και το Μητσοτάκι που μπερδεύει στις ημερομηνίες, κατάλαβες, με τον Βρώμικο 89. Δίχασε την Ελλάδα. Γιατί είδα το Μητσοτάκι ο προφές, πήγα. Γιατί, θα σου πω εσένα τώρα εδώ, μας ακούγε κανείς, έτσι δεν είναι. Πραγματικότητα καθόλου. Και ξέρεις, έχω μία. Κάνω κι εγώ έρευνα, είπαμε πρώτη φορά φέτος, έτσι δεν είναι. Θα δεις στο βιβλίο μου, θα κυκλοφορήσει κανένα 20 ημέρα, ένα μήνα, πώς οι Αμερικάνοι είναι μπερδεμένοι και στην κρίση που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι οι Αμερικάνοι είναι μία blacklist για το Μητσοτάκη. Δεν προχωράμε τώρα, το σταματάμε εδώ. Μία blacklist. Δεν πιστεύω να πάρει τίποτα τσικουδίας και να σε έπεισε. Όπε, μα δεν είναι, αυτή δεν είναι. Αυτός έπαιρνε τσικουδίας με τον Μπούς, αλλά την είχαν κάνει τη δουλειά. Τη δουλειά, ναι. Ναι. Τι το έπαιρες.
Ε, του το είπα. Με γι' αυτό δεν είναι να τσεκάρω. Και πώς αντέδρασε. Πώς αντέδρασε. Δεν το πίστεψα. Είπε, να το πω. Κοκκίνησε βέβαια, κατάλαβε γιατί μπορεί να είχε διαισθανθεί αυτό το θέμα. Και μου είπε ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν φίλους. Αυτός είναι φίλος των Αμερικάνων, φίλος των Δυτικών, έτσι δεν είναι. Θέλουν υποτακτικούς. Να, σου κάνω αυτή την αποκάλυψη. Ναι. Και αυτός ενέδωσε ως υποτακτικός, έτσι. Είναι μπέρδεμα η δουλειά, θα πάθεις λίγο πλάκα. Ενδίδωνε και στους επιχειρηματίες και στους ισχυρούς. Περίμενε ενδίδωνε. Λίγο, ναι, είναι λίγο μπερδεμένη η δουλειά. Ενδίδων. Ο Τσάβες φύλαγε τα χέρια των ψηφοφόρων του. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι είναι οι ηγέτες. Και έκανε κόντρα μέσα στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτω από την Κούβα και κάτω από τον κόλπο της Φλόριδας. Αλλά είδες όμως. Ξέρεις σημαίνει. Για να δεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, καπετάνιο. Είδες όμως πόσο, ενώ έχει ο ηγέτης τη θέληση, δεν είναι παντοδύναμος. Δηλαδή ο βολονταρισμός δεν πιάνει. Μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις. Κάποτε, μια και λέμε για την Ένωση Κρήτης με την Ελλάδα, ο Βενιζέλος, το 35, μετά από τη χρεοκοπία την ελληνική, μετά από όλα αυτά, περπάταγε στα Χανιά με ένα φίλο του Μακαράκη. Και του λέει: Α, μωρέ σύντεκμε, αν μου έλεγες πριν 20 χρόνια να μεταφέρω τα λευκά όρη μέσα στα Χανιά, θα σου έλεγαν ναι, μα το Θεό μπορώ. Μα τώρα, δηλαδή, συνειδητοποιεί το σχετισμό των δυνάμεων, συνειδητοποιεί την πολυπλοκότητα των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει ο ηγέτης ό,τι θέλει. Πάρε λοιπόν τον Τσάβες, ο οποίος είχε την καλύτερη πρόθεση, ήταν επαναστάτης ο άνθρωπος, τους άλλαξε τα πετρέλαια των Αμερικάνων, ας πούμε, αλλά βλέπεις ότι η Βολιβία μάκη έχει υψηλό επίπεδο διαφθοράς ακόμα και σήμερα. Και φτώχεια, γιατί δηλαδή πόσο δύσκολα αλλάζουν οι κοινωνίες, πόσο σκληρό υλικό είναι οι κοινωνίες. Δεν μπορεί ένας ηγέτης από μόνος του να κάνει τίποτα, μόνος του. Μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Κύπριο και τον Κρητικό, το ξέρεις. Πήγε ο Κύπριος στην Κρήτη και του λέει: Αδερφέ, εμείς αν είχαμε τέτοιο νησί, θα έχουμε κουβαλήσει εδώ όλα τα καζίνο, όλα τα μπαλέτα. Όλες τις ροζ κρανές, το ρίστο, το έχουμε κάνει πήγιο παράδεισο. Του λέει εσείς, και εμείς λέει, αν είχαμε την Κύπρο, την είχαμε όλοι. Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ βρε σε ευχαριστώ. Ωραία κουβέντα που είχαμε. Αλλά κράτα αυτό που είπες, κράτησε το. Να σε, χαμήλωσε τον τόνο. Αυτό που λέμε από τους πυρετούς στα δέκατα πάμε τώρα. Από το πάθος στη συμπάθεια, είμαστε και μεγάλοι. Εγώ ελπίζω. Εσύ και είναι πιο μικρός από μένα, αλλά. Εγώ ελπίζω στο. Ποντάρω πολύ στην ανοησία των ακροδεξιών, οι οποίοι δεν έχουν την κουλτούρα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να ζυγίσουν την κατάσταση τώρα και να πούν χρειάζεται και λίγο θεατρική παράσταση, παίξει το θύμα. Μα δεν σου πω ότι αν θέλανε να μετασχηματιστούν τώρα θα γινόταν ρυθμιστής. Θα αρχίσουν. Αν κάνει αυτό που κάνω Φίνι στην Ιταλία. Δηλαδή. Είναι ηλίθιοι. Κινδυνεύουμε αν κόψουν τις ανοησίες. Τις επιθετικότητες, τις βάστιχες και τις βλακίες και σοβαρευτούν λίγο. Βρεάν στεκόντουσαν στο επίπεδο, αλλά εμείς είμαστε μέχρι το μεταξά. Παρακάτω δεν πάμε. Έτσι. Αλλά δεν. Σήμερα θα υπήρχε κίνδυνο. Είναι λούμπεν, γι' αυτό δεν μπορεί. Δυστυχώς, τι να πει κανείς. Λοιπόν, θα έρθω όταν σου φέρω το βιβλίο, θα σα ζηλέψει που κάνω και εγώ έρευνα. Θα φέρεις το βιβλίο και θα πούμε και πολλά και αύριο. Καλά να είστε. Άντε, έχουμε αγώνα μπροστά μας, μαραθώνιο. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Και φυσικά να πω και καλό Σαββατοκύριακο μέχρι τη Δευτέρα. Αύριο βέβαια θα είμαστε εδώ εμείς, αλλά οι εκπομπές μας στο web της Ζούγκλας επίσημα θα αρχίσουν τη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας.